Για να λίγο στο χαλάκι. Ναι, ναι. Καλό. Λοιπόν. Τι είναι τα ancient memes για εσάς? Καλά. Μιλάμε ότι δεν παίζεται με τίποτα, λέμε. Έχω λιώσει το γέλιο μόνος μου, μιλάμε. Αφού με ακούει η γυναίκα μου που χαχανίζω μόνος μου και μου λέει: Καλά, ρε παιδάκι μου, έχεις χαζέψει εντελώς και γελάς μόνος σου. Είστε τέλειοι. Να είστε καλά, μου χρωστάτε μία σπλήνα. Μία. Μία, εντάξει, οκ. Απλά δεν σου μένει άντερο. Πήγαμε λίγο ιατρικά. Ανατομία. Είστε το γέλιο της κάθε μέρας μου. Τρομερές ατάκες. Ήθελα να ξέρω ποιος τα σκέφτεται. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά τέτοια σχόλια στη σελίδα που μας δείχνουν αυτό που εισπράττουμε εμείς από τον κόσμο, που είναι το γέλιο που μοιράζουμε και αυτό που μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό εδώ. Τώρα θα σας πούμε λοιπόν πώς φτάσαμε ως εδώ. Πριν 3 χρόνια λοιπόν ήμασταν πολύ χαρούμενοι και κάναμε το πρώτο meme. Αυτό εδώ είναι το πρώτο meme. Ακριβώς αυτό. Ναι, άνεργος είμαι κανένα 8 χρόνια. Όσοι ξέρουν τον Αντρέα τον άνεργο θα πιάσουν το reference εδώ. Ναι, μάλλον λίγοι το ξέρουν, θα εξηγήσουμε αυτό. Έχουμε λίγα λεπτά. Αλλά η ανάγκη μας ήταν να βλέπουμε τα πάντα ως αστείο. Αυτό είναι. Είδαμε το κέρατο ως αστείο. Δεν είναι. Ναι. Το λάθος καφέ που μας φέρανε είδαμε σαν αστείο. Είδαμε τις μεγάλες σχέσεις ως αστείο. Είδαμε τα λάθη που γίνονται στην κουζίνα και κοστίζουν σε πολλούς ανθρώπους ως αστείο. Όλα είναι αστείο. Είδαμε το ελληνικό δημόσιο ως αστείο. Είναι από μόνο το, αλλά τουλάχιστον τραβήξαμε λίγο παραπάνω αλλιώς... από εκεί που πάει. Δεν γίνεται. Και everything could be a joke. Everything could be a joke στη δική μας ζωή, στο πώς τα αντιλαμβανόμαστε πρώτα απ' όλα ως άνθρωποι. Εσείς οι ίδιοι εδώ που βρίσκεστε στο σκηνό. Συμβαίνει κάτι στη ζωή σας. Κάποιος φέρνει λάθος καφέ, μπορείτε να αστευτείτε με αυτό και να δημιουργήσετε μια ανθρώπινη σχέση εκεί. Έτσι και εμείς αστευόμαστε με πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι αστεία και δεν είναι μάλλον αστεία για όλους, αλλά προκαλούν γέλιο. Για να γίνει ένα αστείο χρειάζονται 3 πράγματα. Και αυτά είναι που θα εξηγήσουμε τώρα εδώ για το πώς δουλεύουν σε εμάς και πώς δουλεύουν σε εσάς και πού καταλήγουν τελικά. Στο χάπι ή στα χάπια. Πρώτα απ' όλα είναι ο Τζόκερ, είναι αυτός που κάνει το αστείο. Δεύτερο θεμελιώδες πράγμα είναι το κοινό που απευθύνεται. Χρειάζεται τουλάχιστον ένας, υπάρχουν και κάποιοι που γελάνε μόνοι τους. Και μετά είναι το timing, σε ποιο χρόνο θα συμβεί αυτό. Λοιπόν, ποιος δεν σκέφτηκε κάτι αστείο την ώρα που γινούσε από τη δουλειά στο σπίτι, την ώρα που δίπλωνε τα ρούχα, την ώρα που έπαιρνε τα πιάτα και κατευθείαν ήθελε να το επικοινωνήσει. Ήθελε να πάρει τον κολλητό του, την κοπέλα του, τον αδερφό του και να του πει αυτό που σκέφτηκε για να δει αν θα γελάσει και εκείνος. Ήθελε να το μοιραστεί αυτό το πράγμα που, που τον έκανε να γελάσει. Κάποια πράγματα συμβαίνουν στην επικαιρότητα. Γεια σας, θέλουμε να διοργανώσουμε το Μουντιάλ. Από ποια χώρα είστε? Από την Ελλάδα, την κοιτίδα του πολιτισμού. Αλλά εκεί δεν είναι που μπουκάρουν στο γήπεδο με όπλο. Ναι. Θα σας ειδοποιήσουμε. Λοιπόν, κάθε στα social επίσης έχουμε συναντήσει αυτές εδώ τις νόρμες που πάει ο γήπας και λέει καλό μήνα κοπελιά, καλή γλυκιά Τετάρτη να έχεις, καλό απογευματάκι, κάτι τριαντάφυλλα, κάτι αναβοσβήνουνε, κάτι έχει πράγματα. Ατζέντα, πες το. Αυτός δεν τον νοιάζει αν η κοπελιά θα έχει καλό μήνα. Έχει σχέδιο. Και συμβαίνει. Και παίρνει απάντηση. Δεν το λέμε. Αλλά έτσι ξεκινάει ο μήνας και έτσι τελειώνει. Έτσι τελειώνει ο μήνας. Κάπου στις 25 που φοβάσαι να μπει στο e-banking σου, να δεις τι έχει μείνει. Ναι, όταν βλέπεις πόσα χρήματα έχει στην τράπεζα, είναι όποιος δεν το βλέπει εκεί κάτω. Κάπως έτσι αρχίζει λοιπόν, κάπως έτσι τελειώνει και κάπως έτσι συνεχίζεται για πράγματα που αποτελούν οικουμενικές αληθείς. Πόσα βράδια, δώσαμε μια μάχη σαν άλλοι Ηρακλείδες με το στομάχι μας και το, που σου φωνάζει μια φωνούλα και σου λέει στο ντουλάπι μέσα έχεις κάτι γαριδάκια. Πήγαινε να τα φας. Όλοι έχουμε έναν Ηρακλή στο μάχη. Ναι, το μόνο που μπορεί να πούμε είναι ότι ο Ηρακλής ανήκει εδώ. Οι λέξεις. Λοιπόν, εμείς τώρα, για να επικοινωνήσουμε όλο αυτό που θέλαμε, δημιουργήσαμε λέξεις, δημιουργήσαμε εκφράσεις. Τις πετάξαμε στον κόσμο και ο κόσμος τις αγάπησε τόσο πολύ που τις έκανε δικές του, τις πήρε από τα memes και τις έβγαλε offline, έξω, στη ζωή. Προχωρούσαμε και, ακούγαμε να χρησιμοποιούν οι δικές μας ατάκες. Εδώ έχουμε ένα δείγμα από αυτές τις ατάκες που έχουν παίξει κατά καιρούς στα memes. Έχω σχέση. Είμαι vegan. Λίγο σεβασμός δεν βλάπτει. Αυτό το έχει φτιάξει ο κόσμος. Έχετε βιβλία. Γύρνα τον, που είναι ο τροχός. Όλες αυτές οι ατάκες λοιπόν ισχύουν και στη δική μας καθημερινότητα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι όταν ανήκετε σε μια παρέα, ή μάλλον καλύτερα δεν ανήκετε σε μια παρέα και την επισκέπτεστε, δεν καταλαβαίνετε κάποια πράγματα. Γιατί εκεί υπάρχει ένας κώδικας. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που υπόνονται μεταξύ ανθρώπων που είναι πολύ καλά γνωστοί μεταξύ τους και εσείς δεν τις νιώθετε. Εδώ οι άνθρωποι λοιπόν νιώθουν μοιημένοι ακολουθώντας λεξιλόγιο το οποίο εμείς έχουμε φέρει και το βγάζουν έξω από αυτό για να το συνεχίσουν. Υπάρχει τελικά όριο εσύ? Όχι. Ο Απόστολος Παύλος, για παράδειγμα, δεν ήταν άντρας, δεν είχε ορμές, δεν του άρεσαν οι γυναίκες. Τι γίνεται? Για ποιο λόγο, λοιπόν, να στείλει επιστολή στους Κορινθίους και όχι στη Μαρία Κορινθίου, δηλαδή... Α, είναι απλά, είναι απλό. Δηλαδή, αν τα βάλετε μεταξύ τους, θα καταλάβετε. Δηλαδή, τώρα το συζητάμε. Στέλνει σε ένα καταρχήν, το άλλο στέλνει σε χιλιάδες. Δεν έχει ναι. καμία επιτυχία. Και
θα πληγώσουμε κάποιον να το κάνουμε αυτό. Όχι, όχι, δεν είναι αυτός ο σκοπός μας. Δεν θέλουμε ποτέ να προσβάλλουμε κανένα, δεν θέλουμε τίποτα. Αυτό που συμβαίνει κάποιες φορές είναι αυτή η υποσυνείδητη λογοκρισία. Ότι όταν ακούς ένα αστείο, πριν γελάσεις ή όχι, το έχεις λογοκρίνει μέσα στο μυαλό σου ανάλογα με το περιβάλλον που έχεις μεγαλώσει. Αν τώρα κάποιος έχει μεγαλώσει σε ένα πολύ θρήσκο περιβάλλον, δεν θα γελάσει, δεν θα γελούσε με το προηγούμενο αστείο, ούτε με αυτό εδώ, ούτε με κανένα. Είναι αυτή η υποσυνείδητη λογοκρισία που επιβάλλουμε στον εαυτό μας. Αυτό. Αντανακλαστική. Ναι. Και κάπως αντανακλαστικά βλέπουμε δύο διαφορετικούς κόσμους να αντιδρούν σε αυτό που βλέπουμε. Στο ίδιο αστείο τώρα εδώ είναι οι δύο. Δηλαδή η σελίδα η δική μας είναι δύο πράγματα, πρόστιο και βρώμικη, και εμείς προσβάλλουμε τρία πράγματα, τον εαυτό μας, τους άλλους και την ιστορία. Τον αγαπάμε, δεν μας αγαπά, δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Το άλλο πεθαίνει, κλαίει. Πραγματικά λέει, μας φέρνει σε μια. Είναι όπως είπε στην εισαγωγή, πολύ έξυπνη ιδέα που σε φέρνει σε επαφή με την τέχνη που ενδεχομένως να μην ορίζει ποτέ και μόνη της λέει, δεν θεωρώ ότι είναι προσβλητικό ή αεροσιλία. Δύο άλλοι κόσμοι, τελείως διαφορετικές αντιδράσεις προφανώς, γιατί αυτό δεν με είναι. Με την ίδια αφορμή. Υπάρχει ο χώρος στον οποίο γίνεται το αστείο. Και κάπως έτσι λειτουργεί. Τώρα εγώ για ποιον το είπα. Αν πεις ένα αστείο σε μια έρημο μέσα, είναι το ίδιο αστείο αν το πεις σε πέντε φίλους σου. Δεν είναι το ίδιο αστείο. Το αστείο χρειάζεται κόσμο. Όπως τα ψάρια χρειάζονται νερό. Το αστείο χρειάζεται κόσμο. Αλλιώς, να λέω εγώ μόνος μου αστεία κάπου σε ένα δωμάτιο μόνο, κάποια στιγμή θα έρθουν με ένα πουκάμισο που δεν είναι από πίσω, θα με πάρουν και θα φύγω. Το έχεις κάνει αυτό. Ναι, έχεις το πουκάμισο. Το πουκάμισο το κράτησα, αλλά δεν μου μπαίνει πια γιατί πάχυνα. Υπάρχει ο χώρος στον οποίο γίνεται το αστείο. Εμείς, όπως είπαμε, χρησιμοποιούμε την τέχνη. Και εκεί βρίσκουμε τη φαντασία μας να οργιάζει, να γεννά χαρακτήρες, να γεννά εικόνες οι οποίες στην επανάληψή τους με διαφορετικά σενάρια σιγά-σιγά μένουν στον κόσμο. Mm-hmm. Ο γιατρός. Ο γιατρός. Είναι αυτός εδώ. Είναι μια εικόνα η οποία θα μπορούσε προφανώς να ανήκει σε κάποιο μουσείο και γίνεται κάπως έτσι. Γιατί κόντεψα να πνιγώ εκεί που έτρωγα. Γιατρέ, κόντεψα να πνιγώ εκεί που έτρωγα ένα μήλο. Όπα, όπα. Τρως μηλά. Ναι, σχεδόν κάθε μέρα. Βγάλ' τα πέρα μόνος σου. 50 ευρώ. Εδώ, ο τροχός. Είναι η τάση που έχουμε όλοι μας να δικάζουμε καθημερινά όλους τους άλλους. Δες τι φοράει αυτή, δες που πάρκαρε αυτός, τι τρώει αυτός τώρα, είναι δυνατόν. Και είμαστε εδώ. Βάζουμε σε αυτόν τον τροχό επάνω κλισέ, στερεότυπα, πράγματα που δεν μας αρέσουν, πράγματα που δεν αρέσουν στον κόσμο, γιατί αυτό εδώ είναι από τα αγαπημένα themes του κόσμου και στέλνει συνέχεια. Βάλτε τον στον τροχό, βάλτε τον στον τροχό. Και βάζουμε και τη λέξη που χρησιμοποιούμε άξιολα και παρουσιάσαμε πριν. Ο νεαρός. Πέρασε πρώτος στη ιατρική. Μήπως όμως να του λέγαμε ένα μπράβο, μωρέ. Είπε ότι δεν στερήθηκε τίποτα. Έκανε και τις βόλτες του. Είχε πρόγραμμα, έτσι είπε. Γύρνα τον τρία εξάμηνα. Λοιπόν, εδώ είναι το hit single μας. Το ζευγάρι με το σκύλο. Το ζευγάρι, εντάξει, είναι σε αυτή την ατελείωτη μάχη που δίνουν τα δύο φύλλα, ο ένας να κατακτήσει τον άλλον. Σε όλους μας έχει τύχει είτε να μας θέλει αυτή που θέλουμε, αυτός που θέλουμε και ούτω καθεξής, είτε να μην θέλουμε εμείς αυτόν ή αυτή που μας θέλει. Ο χαρακτήρας φυσικά έγινε ο σκύλος και απέκτησε όνομα, λέγεται Αζόρ. Πια. Σήμερα το βράδυ θα λείπουν οι γονείς μου. Ας πάνε μια βόλτα να ξεσκάσουν. Απορώ τι κάνουν υπεύθυνοι του μη με τον τροχό. Δηλαδή ο κόσμος συνδέει δύο διαφορετικά πράγματα τα οποία και τη στιγμή δεν εμφανίζεται το άλλο. Ο σκύλος θέλει να δικάσει τον Αγισίλαο εδώ. Ο πελάτης. Όσοι έχετε δουλέψει στην Λιανική, όλοι είστε πελάτες φαντάζομαι, κάτι θα αγοράζετε κάθε μέρα, θα σας είναι γνώριμη αυτή η φιγούρα. Εδώ ο τύπος που και δεν ξέρει τι θέλει, αλλά ακόμα και όταν βρίσκει αυτό που θέλει, δεν ξέρει αν το θέλει πια. Έχετε βιβλία για καντέμιδες. Μόλις μας τελείωσαν. Προφανώς, στήριζοντας πάνω στους χαρακτήρες, βρίσκουμε και τη δυνατότητα να μπορούμε να επηρεάζουμε ακόμα περισσότερο την τέχνη. Και μετά να τα θαυμάζουμε σαν να τα έχουμε φτιάξει εμείς. Ένα ωραίο προσωπείο του Φραγκλίνου, λοιπόν, είναι οι τρεις σεζόν που είδε συνεχόμενα και πια δεν αντέχει. Τα ματάκια σου έχουν γίνει κάπως έτσι. Πες τα μάτια. Σε κάποιους έχει συμβεί αυτό. Να δεις, θα δω ένα επεισόδιο, λες, και κάποια στιγμή είναι 6 ώρα το πρωί και είσαι έτσι. Η επικαιρότητα και το πώς φέρουμε το next top model μέσα από την τέχνη. Συνέβη κάτι με τον Banks. Εμείς είδαμε μια άλλη εικόνα να υπάρχει από πίσω και την καγιά να τη δρά κάτω. Η καγιά είναι κάτω στο τηλέφωνο. Είναι το easter egg. Εδώ, ποιος δεν έχει βρεθεί σε τέτοια ευδαιμονία Κυριακή μεσημέρι κάτω από τον ήλιο, να έχει βάλει το γυαλί λίγο γιατί καταλαβαίνει ότι τα μάτια του έχουν φύγει λίγο. Αυτός αισθάνεται καλά και γουστάρει. Εδώ ερώτηση για τον κόσμο. Κάποιοι από εσά θα έχετε σχέση, ε. Πόσοι έχουν σχέση. Κάτσε, πόσοι έχουν σχέση. Για να δούμε. Κανείς δεν έχει σχέση. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ασχετίστε. Έλα, παιδιά, ξεκολλάτε. Λοιπόν, και κάποιοι από εσάς που έχετε σχέση και δεν το ομολογείτε τώρα, γιατί. Εντάξει, ας μάθουν πώς λειτουργεί η σχέση του. Ναι, έχετε ζηλιάρα κοπέλα και βλέπουμε εδώ τι λέει. Δεν θα του ξαναπατήσει καρδούλα. Έγινε κατανοητή. Ελπίζουμε να γίναμε κατανοητοί. Πράγματα που συμβαίνουν σε άλλους κόσμους, σε άλλες πλατφόρμες, όπως την τηλεόραση και έρχονται εδώ μεταφρασμένα. Αυτός είναι ένας φοιτητής. Όλοι έχουμε ένα φίλο που λέει τρία μαθήματα είναι. Θα τα περάσω, δεν είναι τίποτα. Μια εβδομάδα να στρωθώ, το πέρασα.
Ή πράγματα τα οποία παίρνουν κίνηση, αποκτούν μεγαλύτερη δυναμική και εξηγούν τα νοήματα πίσω από την εικόνα. Ποιος δεν έχει ρωτήσει την κοπέλα του τι έχεις για να του πει τίποτα και να εισπράξει αυτή την ηρεμία πριν την καταιγίδα. Ατάκες. Εδώ τώρα, έχουμε ένα τρίπτυχο. Ο Δίας, ξέρουμε όλοι, ήταν λίγο μπερμπάντης. Okay. Μεταμορφώθηκε μέχρι και σε σύννεφο ο τύπος για να ρίξει μια γκόμενα. Okay. Από πίσω είναι ο Παπακαλιάτης, που θα μπορούσε να είναι παιδί του Δία. Okay. Παίρνουμε ένα ντις τώρα του Τούπακ, που το έριξε στον Μπίγκι, που του λέγει ότι το παίζεις μάγκας, αλλά εγώ με τη γυναίκα σου, ξέρω εγώ. Και έχουμε αυτό. Το ζηλεύω γιατί... Γιατί? Γιατί ακουμπάει συνεχώς απάνω σου. Στο στόμα σου. Γιατί μιλάς με όλο τον κόσμο. Μαρία. Έσκασε και αυτό που το μαθαίνει τελευταίος. Ο χρόνος στον οποίο συμβαίνει το αστείο. Ο χρόνος έχει δύο επίπεδα. Το ένα είναι το ίδιο το άτομο. Εσείς οι ίδιοι 3 χρόνια πριν ήσταν διαφορετικοί. Σας απασχολούσαν διαφορετικά πράγματα. Ενδεχομένως δεν είχατε κάνει οικογένεια. Είστε τώρα σε μια σοβαρή σχέση πριν ήσασταν μόνοι σας. Και άλλος ένας παράγων πολύ σημαντικός είναι ότι ένα αστείο που γίνεται σήμερα, αύριο μπορεί να μην είναι καν αστείο. Επειδή η επικαιρότητα μπορεί να μας έχει επηρεάσει τόσο μεγάλο βαθμό. Παράδειγμα, προχωράω εγώ τώρα, σκοντάφτω και πέφτω. Θα γελάσετε. Τώρα είναι λογικό να γελάσετε. Αν όμως γελάσετε μια εβδομάδα μετά γιατί εγώ έπεσα σήμερα, ξέρω εγώ. Έχετε ένα θέμα με το timing. Με το timing. Η Μαρία. Εδώ είναι μέσα σε ένα αρχαίο κομμωτήριο, ε. Χθες με έφερε λουλούδια ο γλυκός μου, είναι τόσο ρομαντικό το μωράκι μου. Ο δικός μου δεν κάνει τέτοια, την έχει μεγάλη. Αυτή είναι η Μαρία λοιπόν 3 χρόνια πριν. Εκείνο τον καιρό η Μαρία, Κωνσταντίνος Αργυρός, ξημερώματα, δικαιώματα κτλ. Κτλ. Ψαχνότανε, messenger, μπούρου. 3 χρόνια μετά είμαστε εδώ. Η Μαρία έχει βρει τον άντρα της ζωής της και πλέον η ίδια αφορμή την κάνει να απαντήσει διαφορετικά. Okay, πλέον διαβάζει. Δεν είναι ποιήση. Καν αστείο. Δεν είναι καν αστείο. Το προηγούμενο που είδατε δεν είναι καν αστείο για τη Μαρία. Η Μαρία απορρεί πως εμείς κάνουμε τέτοια memes. Έχουμε φτάσει σε αυτό το άκρο, να λειτουργούν τα πράγματα τόσο διαφορετικά. Mm-hmm. Καταστάσεις. Εδώ. Δεν άκουγε Παντελή τον Μπετόβεν. Τι να κάνουμε. Τι να κάνουμε τώρα. Γι' αυτό εδώ το meme δεχτήκαμε ένα τεράστιο hate wave. Κατάρες για το σπίτι μας, κατάρες για το εξοχικό μας. Πού μάθαινε ότι είχα εξοχικό. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά και οι ίδιες οι λέξεις μπορεί να προκαλέσουν αντιδράσεις όταν έρχονται σε επαφή με το ίντερνετ του καθενός. Εδώ τώρα ο Βασίλης ήθελε να προφυλάξει ένα άτομο του περιβάλλοντος του που είχε χάσει κάποιον που λεγόταν Αριστίδης. Εμείς φυσικά δεν το ξέραμε αυτό. Κάναμε ένα meme, ονομάσαμε τον πρωταγωνιστή Αριστίδη και ήθελε να το κατεβάσουμε για να μην πληγωθεί όταν θα το έβλεπε. Είχε προδικάσει το ότι θα γίνει, είχε δει το μέλλον. Υπάρχουν λέξεις επίσης που. Δεν τις λέμε. Είναι τζις, δεν πρέπει να τις πεις. Mm-hmm. Κατά τη διάρκεια του γεγονότος που συνέβη στο μάτι, το οποίο φυσικά ήταν μακάβριο και εξαιρετικά στενάχωρο, εμείς αλλάξαμε το χαρακτήρα της σελίδας, τουλάχιστον στο κομμάτι των stories που είναι πολύ άμεσο, και όλα τα stories στη σελίδα είχαν να κάνουν με συμπαράσταση και βοήθεια. Και πραγματικά, στο βαθμό που εμείς μπορούσαμε να το κάνουμε, δώσαμε όσο περισσότερη αγάπη μπορούσε να συμβεί αυτό. 2 εβδομάδες μετά. Εμφανίζεται αυτός. Που δεν ξέρει πόσες μέρες έχει ο χρόνος. Είναι 364 μέρες το χρόνο, 363. Να είστε τιμωριστικοί. Αυτός λοιπόν θεώρησε ότι πρέπει να καταργήσουμε τη λέξη πυρκαγιά. Παρόλο που το meme που κάναμε δεν είχε καμία σχέση με το τραγικό περιστατικό, ο άνθρωπος αυτός θεώρησε ότι εμείς προβάλλουμε μια προσβολή και μάλλον πρέπει να καθαιρέσουμε τη λέξη από το λεξικό ως μέθοδο πρόληψης. Ναι, για να μην ξαναπιάσουν φωτιά, δεν θα λέμε πυρκαγιά, φωτιά, τίποτα από όλα αυτά. Κάρβουνα, όχι, τίποτα. Και καταλήγουμε κάπου εδώ. Να είμαστε ευτυχισμένοι εμείς με αυτό που κάνουμε, ή καλύτερα εσείς που μπορείτε να προκαλείτε το γέλιο σε οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή σας, ή να καταλήξουμε στα χάπια επειδή τα αστεία δεν είναι για όλους, επειδή κάποιοι άνθρωποι δεν τα αντέχουν, ή επειδή εμείς στους ανθρώπους που ζητούν πάρα πολλά memes, γιατί αυτό συμβαίνει. Έχουμε κόσμο που μας λέει: κάνε και περισσότερα. Θέλω να γελάσω κι άλλο. Κάνε κι άλλο με τον τρόπο. Βάλε 15 memes τη μέρα. Εμείς πρέπει να αντιδράσουμε ή πρέπει να κρατήσουμε μια συνεπή ταυτότητα για να μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι στο ρυθμό και το βαθμό που θέλουμε. Ο κόσμος το μαθαίνει. Ναι, ανοίξαμε την πόρτα στον κόσμο πολύ καιρό πριν. Τους είπαμε: στείλτε μας τη δημιουργία σας, κάντε αυτό που κάνουμε κι εμείς, θα νιώσετε καλύτερα. Και όντως το κάνουν και όντως νιώθουν καλύτερα. Και καλύτερα από εμάς κάποιες φορές. Πολύ καλύτερα. Υπάρχουν memes που ο κόσμος στέλνει ακριβώς στα πρότυπα που είδατε, σε μεγαλύτερη επιτυχία από αυτή που μπορεί να ξεχάσει. Νιώθουν καλύτερα γιατί αυτούς δεν τους βρίζει κανένας. Εμάς βρίζουν πάλι. Όλοι έχουν την αγωνία δε πότε θα δουν το meme που έστειλαν γιατί θέλουν να το μοιραστούν με τους φίλους τους. Εδώ τώρα, ένας άνθρωπος που δικαιωματικά μπορεί να μιλήσει για το Βυζάντιο. Το λένε Ρωμανό. Και Λουδοβίκο. Okay. Αυτός μας κατάλαβε ότι κάνουμε προπαγάνδα εναντίον της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, δεν μας πειράζει η κριτική του. Είναι 2 αστεράκια. Εκτιμούμε ότι μας έβαλε 2 αστεράκια.
παρόλο τον diss που μας έκανε, δύο αστεράκια. Και κάπως έτσι κλείνει ένας κόσμος στον οποίο εμείς παραμένουμε εξαιρετικά συνεπείς με αυτό που κάνουμε μέσα στην πάροδο των χρόνων. Κοιτάμε να το εξελίξουμε. Έχουμε περιεχόμενο το οποίο κάποιος μπορεί να το κοιτάξει τρία χρόνια πριν και να εξακολουθεί να γελά, γιατί είπαμε ότι είναι κοινές οι αλήθειες οι οποίες υπηρετούνται εδώ. Και εμείς εκδίδουμε ένα βιβλίο. Και όλο αυτό σιγά σιγά αποκτά άλλο χαρακτήρα, γιατί μπορεί να υπάρχει στη ζωή των ανθρώπων χωρίς να υπάρχει το ίντερνετ. Mm-hmm. Άρα το γέλιο δεν είναι μόνο εκεί, είναι παντού. Εδώ μας εμπιστεύτηκε ο Καστανιώτης, βγάλαμε το βιβλίο. Και ελπίζουμε ότι όταν θα καταστραφεί το ίντερνετ και δεν θα υπάρχει πια, θα έχει μείνει μόνο το βιβλίο για να συνεχίσετε να γελάτε. Ωστόσο, ο Γουτεμβέργιος θα ήταν περήφανος για αυτό το σχόλιο εδώ και γεια την ερώτηση. Σας. Να ρωτήσω κάτι. Στο βιβλίο Ancient Memes είναι όλα τα memes ή μόνο τα παλιά? Δηλαδή, π.χ. παίρνω σήμερα το βιβλίο, αλλά αύριο ανεβάζετε καινούριο meme. Δεν θα είναι στο βιβλίο, έτσι? Τεχνολογία, εδώ μπαίνεις εσύ και καθαρίζεις. Okay. Φαντάζομαι να πηγαίνεις αύριο μεθαύριο στο βιβλίο και να λες τι άλλο βγήκε και να το βάζουν μέσα. Εσυρατικό. Ναι. Και ανανεώνεται και στη βιβλιοθήκη όσο κάθεται, δεν μασάει. Το γέλιο ενώνει τον κόσμο. Αυτό είναι το fact βασικά. Διαφορετικοί κόσμοι, διαφορετικές αντιδράσεις, καθημερινή συνέπεια με αυτό, κυρίως στη ζωή σου, στο πώς βλέπεις, όπως είπαμε, τα πράγματα, είναι αυτό που σε φέρνει σε μια σχέση αγάπης, να ανακαλύπτεις περισσότερους ανθρώπους και να αισθάνεσαι και διαφορετικά σε κάθε τι που συμβαίνει. Ποιος δεν έχει ξεκινήσει την επαφή του προσπαθώντας να προσεγγίσει μια κοπέλα, στέλνοντάς σε ένα meme? Επειδή έχει δει ότι η κοπέλα αυτή είναι στα ancient memes κτλ., οπότε βρίσκει το σημείο επαφής και ξεκινάει από εκεί με πολύ λιγότερο ρίσκο από το αν της έλεγε καλό μήνα κοπελιά. Okay. Εμείς στα ancient memes παντρέψαμε ένα ζευγάρι. Ήταν ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης γούσταρε τη Μαρία. Κάνα 2-3 μήνες προσπαθούσε να την πείσει να βγουν έξω. Η Μαρία είχε αναπτύξει ικανότητες τρίπλας επίπεδου Νεϊμάρ. Τον τρίπλαρε μέσα σε τηλεφωνικούς θαλάμους, τον τρίπλαρε παντού. Και ο Μπάμπης έσκασε και στέλνει σε εμάς και λέει: παιδιά, εσείς που τα λέτε ωραία, πείτε μου μια ατάκα. Μια ατάκα. Να βγω μαζί της. Εμείς απ' την άλλη λέμε: τώρα ας το ρίξουμε στον κόσμο. Και τους λέμε: παιδιά, το και το. Στείλουμε ένα meme με άδεια συννεφάκια και τους λέμε: πείτε τι πρέπει να πει ο Μπάμπης στη Μαρία για να την πείσει να βγουν. 3 χρόνια μετά, ο Μπάμπης με τη Μαρία έχουν ένα υπέροχο αγοράκι. Είναι μαζί, είναι ευτυχισμένοι, μας στέλνουν μηνύματα, μαθαίνουμε τα νέα τους. Όλα εξελίχθηκαν υπέροχα. Άρα, και... κάπως έτσι, ε. Ενώ ότι κλείνουμε με ένα κόσμο στον οποίο ειλικρινά περιμένω κάθε μέρα την έκπληξη. Εύχομαι τα χαμόγελα και το γέλιο που χαρίζεται να σε έρθει υπερδιπλάσιο. Κλαίω κάθε μέρα. Ευχαριστούμε που μας δίνετε τόσο γέλιο. Αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι να προσπαθείτε κάθε μέρα να κάνετε πρώτα τον εαυτό σας να γελάει. Τους γύρω σας να γελάνε, γιατί θα έρθει μια μέρα που θα είστε στεναχωρημένοι και θα έρθει κάποιος άλλος και αυτό το γέλιο θα σας το επιστρέψει και θα σας κάνει να χαρείτε έστω και για λίγο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.